Πάμε τώρα γρήγορα στο Κώστα Κουτσουβέλη και στο ilias-news.gr να τον καλησπερίσουμε. Κώστα Κουτσουβέλη, τι ακριβώς έχει γίνει? Οι πολίτες καταγγέλνουν έναν άνδρα ο οποίος κυκλοφορεί. Με πριόν και ρόπαλο. Και τους κυνηγάει. Και τους επιτίθεται. Καλησπέρα. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Από την Ηλία έχουμε αυτό το συμβάν στον πύργο της Ηλίας από χθες. Έχει ενημερωθεί η ασφάλεια και οι αρχές τοπικές. Είναι αυτός που βλέπουμε. Οι πληροφορίες στην Ηλία δεν κάνουν λόγο που τον έχουν εντοπίσει και προχωράνε οι διαδικασίες τους. Αυτός πήγαινε σε μια συγκεκριμένη οδός πάνω κάτω και το βράδυ αργά τα μεσάνυχτα, μετά τα μεσάνυχτα, δηλαδή μετά τις 4 η ώρα το πρωί, κυκλοφορούσε με τσεκούρια, ρόπαλα κτλ. Και κυνήγαγε όποιον εκείνη την ώρα, ευτυχώς ήταν λίγοι, περαστικοί, πιο πολύ κάποιοι πιτσιρικάδες με μηχανάκια και τέτοια, και τους κυνήγαγε να τους χτυπήσει. Άρα τον έχει ταυτοποιηθεί, μας λες? Έχει ταυτοποιηθεί, να είναι ένας, από ό,τι λέγουν πρώτες πληροφορίες, είναι και ψυχικά διαταραγμένος και είναι στη διαδικασία της σύλληψης. Αν είναι σύλληψη για έναν... Ψυχικά διαταραγμένος. Θυμόμαστε και τον άλλον ψυχικά διαταραγμένος που μπήκε στην εφορία και με προκάλεσε το μακελιό με το τσεκούρι, το θυμόμαστε. Και ο άλλος που είχε σκοτώσει 10 ανθρώπους και ήταν ελεύθερος σε βάθος δεκαετίες, είχε σκοτώσει 10 ανθρώπους. Δεν θυμόμαστε τον άλλο που μαχαίρωνε στο κύριο Τζαδίνας. Ναι. Δηλαδή με ψυχικά προβλήματα. Το θέμα είναι εδώ πώς προστατεύεται ο κόσμος. Το καλό είναι ότι υπάρχουν τώρα τα μέσα δικτύωσης που εκεί καταγγέλνουν κάποιοι, γίνεται, βγαίνει η φήμη, η βρώμα που λέμε λαϊκά και από εκεί πέρα οι αρχές αρχίζουν και αναζητούν την πληροφορία. Μάλιστα. Στοιχεία για την πληροφορία. Μάλιστα. Αν δεν υπάρχουν όμως δομές, αν δεν υπάρχει κοινωνική πολιτική τίποτα, για αυτά τα τους άτομα, βάζουμε μέσα, τους βγάζουμε μετά από λίγες μέρες έξω. Δεν μπορούμε να τους κρατήσουν μέσα. Κάνε τη θεραπεία που κάνουν με τα χάπια που τους δίνουν, η φαρμακευτική αγωγή και ξανά τα ίδια. Εμείς είμαστε εδώ σε ρεπορτάζ για την ημέρα της Ηλίας και τώρα δεν είναι στα καλύτερά της η ελληνική αστυνομία σε προσωπικό και σε περιπολικά και σε περιπολίες. Θα πρέπει να τα πούμε για κάποια στιγμή και αυτά. Έτσι, γιατί εκεί έρχεται η πιστή αυτή τη στιγμή από την αστυνομία και όχι τους πολίτες που περνάνε. Μάλιστα. Κώστα Κουτσουβέλη, σε ευχαριστούμε πολύ και το ilianews.gr για την ενημέρωση. Σε ευχαριστούμε πολύ.